έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή ο επιχειρηματίας Ανδρέας Πιερίδης, 5 μέρες μετά τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στη Λάρνακα. Ο άτυχος Πιερίδης βρισκόταν διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 22 Δεκεμβρίου. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, 50χρονος από την Πύλα, ο οποίος οδηγούσε διπλοκάμπινο αυτοκίνητο με κατεύθυνση τη Λάρνακα, ανέκοψε την πορεία του αυτοκινήτου που ερχόταν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, το οποίο οδηγούσε ο Πιερίδης, με αποτέλεσμα τη βίαιη σύγκρουση. Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες. Την ίδια ώρα μακραίνει η λίστα των θυμάτων για το 2017, μετά και το νέο θανατηφόρο, με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς, όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτική εν όψη και των εορτών. Μένουν λίγες μέρες, ελπίζουμε ότι θα μείνουν εκεί. Δυστυχώς όμως βλέπουμε τη συμπεριφορά, να λάβουμε υπόψη τις καταγγελίες που έχουμε κάνει με την προσπάθεια που έχουμε κάνει αυτές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε κάνει 1087 καταγγελίες και αφορούν κυρίως τις σοβαρές παραβάσεις, είτε το αλκοόλ είτε την ταχύτητα. 1087 καταγγελίες σε διάστημα πόσων ημερών? Από τις 22, από την Παρασκευή. Και μια εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε 5 μέρες στην ουσία. Ο αριθμός των θυμάτων στην άσφαλτο για το 2017 έχει ανέλθει στους 52, με την ευχή όλων να μην αυξηθεί λίγο πριν το τέλος του χρόνου.